Είσαι φοιτητής ή μαθητής, θέλεις να φτιάξεις ένα PC το οποίο μπορεί να σε καλύψει τις καθημερινές σου εργασίες, να παίζει κάποια light παιχνιδάκια και παρόλα αυτά να είναι και αναβαθμίσιμο, τότε είσαι στο κατάλληλο μέρος. Αν επίσης είσαι και κάποιος που θέλει ένα πολύ δυνατό PC γραφείου, πάλι είσαι στο σωστό βίντεο. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Στο σημερινό βίντεο φτιάχνουμε ένα πάρα πολύ οικονομικό υπολογιστή. Η τιμή στην οποία μπορείς να αγοράσεις συγκεκριμένο μηχάνημα κυμαίνεται από 200 μέχρι 240 ευρώ ανάλογα τις επιλογές που θα κάνεις. Αρχικά το συγκεκριμένο PC Build είναι ένα μηχάνημα που σχεδιάστηκε για πολύ light gaming και τις καθημερινές εργασίες κάποιου φοιτητή. Το συγκεκριμένο είναι αρκετά αναβαθμίσιμο αν αλλάξεις κάποια από τα κομμάτια που έχω εδώ και θα σου εξηγήσω τη συνέχεια τι εννοώ και μπορείς να το κάνεις ακόμη πιο δυνατό στο μέλλον. Πάμε να δούμε τις επιλογές μας και γιατί έγιναν. Αρχικά, για καρδιά του συστήματος έχουμε έναν Ryzen 5 4600G. Ο συγκεκριμένος είναι Zen 2 αρχιτεκτονικής με 6 πυρήνες και 12 threads. Η συχνότητά του είναι στα 3,7 GHz με τον boost του να φτάνει στα 4,2 GHz. Είναι ένας αρκετά ικανός επεξεργαστής, σε επιδόσεις είναι κοντά στον 3600 και τον 4500, που είναι ουσιαστικά ο ίδιος επεξεργαστής χωρίς τα ενσωματωμένα γραφικά. Ο Ryzen 5 3600 βέβαια έχει λίγη περισσότερη που τον κάνει πιο δυνατό σε περίπτωση που βάλει μια ξεχωριστή CPU, αλλά δεν είναι αυτό το νόημα του συγκεκριμένου build. Το συγκεκριμένο build θέλουμε να κινείται γύρω από ενσωματωμένα γραφικά. Δηλαδή δεν θα βάλουμε κάποια ξεχωριστή κάρτα γραφικών. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος έχει Vega 7 ενσωματωμένα γραφικά, τα οποία για το συγκεκριμένο build και για τις απαιτήσεις που έχουμε είναι ό,τι πρέπει. Αυτόν τον CPU μπορείς να τον πάρεις κοντά στα 90 ευρώ αυτή τη στιγμή έτοιμο παράδοτο και κάποια άλλη εναλλακτική αν θέλεις να βάλεις κάρτα γραφικών είναι ο Ryzen 5 4500 στα ίδια λεφτά ή και κάνα 20 άρκο φθηνότερος, στην περίπτωση μόνο που θα βάλεις ξεχωριστή GPU. Αν δηλαδή πάρεις εκείνον χωρίς κάποια κάρτα γραφικών, τότε θα βλέπεις μαύρο, μιας και δεν έχει κάρτα γραφικών πάνω του. Θα με ρωτήσεις γιατί διαλέξαμε αυτόν αντί για τον 5600G? Τα χρήματα. Θέλαμε να μείνουμε κάτω από το όριο των 230 ευρώ όταν έφτιαχνα τον υπολογιστή, οπότε αυτό ήταν η μόνη ετοιμοπαράδοτη και φθηνή λύση που μπορούσαμε να πάρουμε. Αν ψάξεις τα μεταχειρισμένα, βρίσκεις κάποιον 5600G, αλλά μου ζητήθηκε να μην χρησιμοποιήσω μεταχειρισμένα, οπότε έπρεπε να δω τι επιλογές έχω. Αυτός λοιπόν στα λεφτά μου ήταν η μοναδική επιλογή που μπορούσα να βρω. Τώρα, αν έχεις να δώσεις 20 ευρώ παραπάνω και αντέχεις να περιμένεις λίγο, ο 5600G είναι μονόδρομος. Για μετρική έχουμε μία α520M HDV της Asus. Αυτή είναι η πιο οικονομική AM4 520 μητρική που μπορείς να αγοράσεις. Το κόστος της είναι στα 50 ευρώ μαζί με τα μεταφορικά έτοιμο παράδοτη, οπότε δεν μπορείς να έχεις και τρελές απαιτήσεις. Η συγκεκριμένη είναι εντάξει για έναν τέτοιο επεξεργαστή και για έναν λίγο πιο δυνατό. Για παράδειγμα, θα μπορούσες να βάλεις και έναν 5700, ας πούμε, χωρίς να κάνεις κάποιο overclock, μιας και δεν μπορείς. Εκεί πέρα θα είσαι κομπλέ αν θέλεις να βάλεις και μια κάρτα γραφικών. Αυτά. Είναι μια πολύ απλή μητρική. Υποστηρίζει τους M2 δίσκους μας, υποστηρίζει τις RAM που θέλουμε και είμαστε πολύ καλά ως εκεί. Δεν είναι για extreme ρεχματάκια, είναι για ένα τέτοιο build. Εννοείται, αν θες να πας σε κάτι πιο wargaming, πας σε μια καλύτερη, για παράδειγμα κάποια B550 ή κάποια ακόμη καλύτερη X570. Βέβαια, στη λύση της X570 ξεφεύγουμε σε άλλο σύστημα και πλέον ίσως αξίζει να κοιτάμε και τις νέες γενιές επεξεργαστών. Για αποθηκευτικό χώρο, λοιπόν, έχουμε ένα Nintendo 512 GB SSD. Εδώ πέρα οι επιλογές πραγματικά είναι άπειρες. Αυτός αγοράστηκε σε Crazy Sunday από το eShop στα 26 ευρώ για να μείνουμε μέσα στο budget. Αντί για αυτόν μπορείς να πάρεις κάποιον M2 να τον κουμπώσεις πάνω και να μην μπλέξεις με τα καλώδια, εκεί θα είσαι ακόμη πιο άνετος. Ανάλογα το budget σου επιλέγεις. Εμείς επειδή όπως είπα θέλαμε να μείνουμε κάτω από τα 230 ευρώ, αυτός εδώ ήταν μια πολύ ok επιλογή. Έχει ικανοποιητικές ταχύτητες για τα χρήματά του, η χωρητικότητά του στα 512 GB φτάνουν και με το παραπάνω για ένα καθημερινό σύστημα και ένα σύστημα στο οποίο ουσιαστικά θα μπουν light παιχνιδάκια τύπου LOL και CSGO, οπότε δεν έχουμε κάποιο άλλο θέμα με το δίσκο. Αν παρόλα αυτά θέλεις να δώσεις λίγα παραπάνω χρήματα, υπάρχουν αρκετοί M2 δίσκοι, στους οποίους θα έχω κάτω στην περιγραφή με περίπου 15 ευρώ παραπάνω, για μεγαλύτερη χωρητικότητα, πιο γρήγορη και λίγο πιο αξιόπιστη. Οπότε, αν θέλεις να ανεβάσεις το budget, πάλι κοιτάς εκεί. Για RAM, εννοείται έχουμε τις κλασικές G-Skill Aegis 3200 MHz CL16. Τώρα θα μου πεις γιατί διάλεξαμε αυτές και όχι κάποιες πιο γρήγορες. Η τιμή, ξανά. Το συγκεκριμένο build, όπως είπα πολλές φορές σε αυτό το βίντεο, θέλουμε να είναι άκρος οικονομικό. Οπότε τι κάναμε, πήγαμε στις πιο φθηνές αξιόπιστες RAM. Οι συγκεκριμένες έχουν μπει από μένα σε πάρα πολλά συστηματάκια και δεν έχουν βγάλει πρόβλημα. Συν ότι έχουν και εγγύηση, οπότε αν έχεις κάποιο θέμα, πας εδώ. Πήραμε δύο στικάκια των 8 GB, άρα σύνολο 16 GB, 3200 MHz, CL16. Εδώ μεγάλη προσοχή. Αν βάλεις κάποιον APU, είναι πολύ πολύ σημαντικό να βάλεις Dual Channel RAM. Αν ουσιαστικά βάλεις ένα στικάκι RAM, τότε του κόβεις το bandwidth και έτσι θα έχεις πολύ χειρότερες επιδόσεις από το dual channel. Αυτό συμβαίνει γιατί ο CPU σου ουσιαστικά, η ενσωματωμένη κάρτα του, χρησιμοποιεί για VRAM τη RAM του υπολογιστή σου. Άρα θέλεις όσο το δυνατόν μεγαλύτερο bandwidth γίνεται. Με τον συγκεκριμένο βέβαια έχουν παίξει και τις RAM στα 3700-4000 MHz,
Αλλά πάλι εκεί ξεφεύγουμε από το budget, μια και οι μνήμες είναι κανένα 20 πιο ακριβές. Και εδώ πέρα πάμε στο κομμάτι του βίντεο το οποίο εγώ προσωπικά θα άλλαζα, αλλά για το σύστημά μας είναι ικανοποιητικότατο. Το κουτί και το τροφοδοτικό. Λοιπόν, για κουτί και τροφοδοτικό διαλέξαμε το Futura Black N3000, το οποίο είναι της Alcatraz. Τι γίνεται τώρα? Το συγκεκριμένο κουτί έρχεται στα 30 ευρώ μαζί με τα μεταφορικά αν έχει Scrooge Plus. Με ενσωματωμένο τροφοδοτικό 450 W. Εδώ μεγάλη προσοχή. Το συγκεκριμένο τροφοδοτικό είναι για άκρος απλή δουλειά. Ως εδώ, μην πας να το βάλεις καμιά κάρτα γραφικών πάνω, γιατί θα έχεις θέματα. Το συγκεκριμένο build που φτιάξαμε έχει μέγιστη κατανάλωση 80 με 90 W, το οποίο θα πει πως δεν ζητάει πολλά από άποψη ρεύματος. Έτσι είμαστε καλυμμένοι με αυτό το φθηνό τροφοδοτικό. Ναι, μας περιορίζει τους δρόμους για αναβάθμιση στο μέλλον, αλλά μένουμε στο budget που θέλαμε. Δεν θα σου κάψει το σύστημα, δεν θα σου κάψει το σπίτι. Αλλά αν το βάλεις στο ίδιο παραπάνω πάνω θα έχεις θέμα. Οπότε το ξεκαθαρίζω από τώρα πως η συγκεκριμένη επιλογή έγινε με σκοπό το τώρα. Δηλαδή το να φτιάξουμε ένα σύστημα που δουλεύει για εγγραφείο και τίποτα παραπάνω. Εδώ να πω ότι θα άλλαζα εγώ. Στο συγκεκριμένο building λοιπόν θα έπαιρνα κάποιο κουτί όπως το πολύ γνωστό Supercase στα 20 ευρώ και θα έβαζα και κάποιο τροφοδοτικό του στυλ CV, CX, TX της Corsair ή κάποιο άλλο ποιοτικό αντίστοιχα, 80 plus bronze ή gold ανάλογα με το τι θέλει να κάνω στο μέλλον. Οπότε επιλογές έχεις. Για μένα, καλύτερα δώσε αυτά τα 50 ευρώ παραπάνω για να διασφαλίσεις την αναβάθμιση του σύστημά στο μέλλον. Ο 420G είναι ικανότατο CPU για κάρτες γραφικών του στυλ 3060, RX 6600, 4060 και τέτοιο στυλ. Οπότε, αν θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο στο μέλλον, δώσε τα 50 με 60 ευρώ παραπάνω για να πας σε ένα πιο δυνατό τροφοδοτικό. Και αφού έβγαλε όλες τις λεπτομέρειες από τη μέση, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε με το συγκεκριμένο σύστημα. Τώρα θα το στήσουμε και στη συνέχεια θα τρέξουμε benchmarks από light παιχνιδάκια και όχι τόσο, για να δούμε τι μπορεί να κάνει. Φοράω μια GoPro στο κεφάλι και ξεκινάω το POV build. 2 hours later. Και καθώς κάνω edit αυτό το βίντεο, συνειδητοποίησα πως η GoPro κοίταγε κυριολεκτικά το πάτωμα. Έτσι, η πρώτη μου προσπάθεια για POV build δεν τελείωσε με όμορφο τρόπο. Και αν θέλεις να δεις κάποιο από τα βίντεο που έχω για το πώς να στήσεις ένα PC, πήγαινε στο κανάλι και βρέστε. Τώρα πάμε να δούμε τα benchmarks και αν τελικά αξίζει αυτό το PC ή όχι. Και κάπου εδώ αυτό το PC build έφτασε στο τέλος του. Φτιάξαμε έναν υπολογιστή για light gaming, εργασίες γραφείου και οτιδήποτε άλλο απλό μπορεί να ζητήσει κάποιος. Εδώ προσοχή. Όπως είδες και από τα benchmarks που έβαλα, ο συγκεκριμένος CPU μαζί με τα ενσωματωμένα γραφικά είναι λίγο πιο δυνατός από αυτό που θα περίμενε κανείς. Με αυτά τα χρήματα λοιπόν έχουμε ένα PC με δυνατότητες κονσόλας προηγούμενης γενιάς. Έτσι μπορείς να παίξεις εκτός από Fortnite, CSGO, League of Legends, World of Warcraft και άλλους light gaming eSport τίτλους. Και κάποια πιο βαριά παιχνίδια. Για παράδειγμα, τα Tomb Raiders τα παίζεις με ικανοποιητικά FPS 1080p low και ας πούμε για παράδειγμα το Prince of Persia που κυκλοφόρησε πρόσφατα ή το Hogwarts Legacy, μπορείς να τα παίξεις και αυτά με κάποιες υποχωρήσεις. Οπότε, αν θέλεις ένα μηχάνημα που είναι δυνατό, αναβαθμίσιμο και με τις αλλαγές που σου πρότεινα, κοίτα κάτι τέτοιο. Αν σου αρέσει το βίντεο και θέλεις να με στηρίξεις, κάνε ένα like για να subscribe για να ενημερωθείς για όλα τα νέα βίντεο, ένα comment κάτω για να μου πεις τη γνώμη σου ή τι άλλο θέλεις να δεις στο κανάλι, και αυτά από μένα, πάω να τελειώσω το καφέ. Γεια σας!